Κύριε Ορφανίδη από την 3D Drones Academy και ας περάσουμε κατευθείαν στο ψητό. Λίγα λόγια για σένα Γιώργο και για την εταιρεία. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Ορφανίδης Γεώργιος. Είμαι εκπαιδευτής στην 3D Drone Academy. Η εταιρεία 3D ξεκίνησε το 1978. Είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα και Θεσσαλονίκη στον τομέα της με διάφορες αεροπορικές εφαρμογές. Με τι, δηλαδή, έτσι μια γρήγορη περίληψη. Έχουμε το πρόγραμμα χαλαζικής προστασίας, το security κατά διάστημα στο αεροδρόμιο, τόσο της Αθήνας στη Θεσσαλονίκη. Την εμπειρία με τα αερο... Είμαστε καθαρά στο αεροπορικό κομμάτι, έχουμε διάφορες αγρομετεωρολογικές εφαρμογές. Οπότε και αυτό και μάλλον η σύνδεση με τα drones, θα φανταστώ, δεν είναι τυχαίο. Ναι, ήταν η ιδέα του κυρίου Σκεπασκιανού, του προέδρου της εταιρείας, ο οποίος βλέπει πάντα πολύ μπροστά από την εποχή του. Και καλά κάνει. Και από το 2017 είμαστε η πρώτη αδειοδοτημένη εταιρεία στην Ελλάδα. Ωραία. Που βγάζουμε χειριστές drone. Βασικά τους εκπαιδεύουμε και μετά πηγαίνουν στην ΗΠΑ για να βγάλουν το δίπλωμα. Ωραία. Να ρωτήσω λίγο. Με την αλλαγή της νομοθεσίας που άλλαξε πρόσφατα, υπάρχει ίδια ανάπτυξη με πριν στην αγορά των drones? Τώρα, αυτό είναι λίγο περίεργο, γιατί όταν ξεκίνησε η νομοθεσία το 2017, στην αρχή λογικό ήταν ο κόσμος να το δει λίγο αρνητικά, γιατί τους έλεγες, ξέρεις τι τώρα πρέπει να πληρώνεις. Αυτό είναι, αν δεν κάνω λάθος, ευρωπαϊκή οδηγία, σωστά? Είναι ευρωπαϊκή οδηγία, απλά έδωσε ένα περιθώριο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρχίσουν σιγά σιγά να βάζουν κάποιους κανόνες, ώστε από το 2019-20. Υπάρχει και εθνική νομοθεσία, δηλαδή, πέρα από την... Υπάρχει νομοθεσία της EASA. Ωραία. Η οποία θα εφαρμοστεί σε όλα τα κράτη και θα είναι παντού ίδια. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι λίγο περίεργο, σε άλλο κράτος ισχύει άλλο πράγμα, σε κάποιο άλλο κάτι διαφορετικό. Ωραία. Οπότε θα είναι ενιαίο. Οπότε δηλαδή ο κόσμος φοβήθηκε, σταμάτησε να αγοράζει drones ή δεν το είδε? Λίγο το είδα αρνητικά πιο πολύ, γιατί σου λέει ποιος εσύ που μου βάλεις τώρα να πληρώσω τον drone που το πετούσα ελεύθερα μέχρι τώρα. Όπου ήθελα και ναι. Όποτε ήθελα. Είχαμε διάφορα διαπερίεργα. Βέβαια δεν μπορεί ο καθένας αλλά... να πετάει όπου θέλει, ναι. Ό,τι ώρα θέλει, όπως θέλει. Φυσικά. Και ο λόγος που βγει ο κανονισμός είναι να προστατεύσει τα επανδρωμένα αεροσκάφη. Εντάξει, και το σωστό και το λογικό, ναι. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά την αγορά των drones, στην αρχή έρχονταν ο κόσμος ο οποίος δούλευε τα drones και ήθελε το δίπλωμα για τη δουλειά του. Ωραία. Τελευταίο καιρό αρχίζει και έρχεται ο κόσμος ο οποίος δεν έχει κάνει ιδέα από drone. Okay. Με σκοπό ότι το βλέπει σαν επαγγελματική σταδιοδρομία. Να πάρει εισόδημα. Ναι, ότι θα το βοηθήσει επαγγελματικά γιατί είναι στο μέσο που είναι ταχύτητα αναπτυσσόμενος. Μάλιστα. Και μιας και πιάσαμε τα νομοθετικά, πες μας με λίγα λόγια, τι προβλέπει τελικά αυτός ο νέος νόμος, αυτοί οι νέοι νόμοι. Δηλαδή, τι φραγμούς βάζουν, να ξέρει ο κόσμος, ας πούμε, τι παίζει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σχετικά με το να πετάς drone για ερασιτεχνική χρήση, για επαγγελματική και ποια είναι τα όρια της κάθε κατηγορίας, της ερασιτέχνης, της επαγγελματικής. Το πιο βιαστικός διαχωρισμός είναι ότι ξεχωρίζουν τους ερασιτέχνες από τους επαγγελματίες. Okay. Τώρα, άμα είσαι επαγγελματίας, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις άδεια χειρισμού πιλότου ΣΜΙΕΑ. Ανάλογα με τα κατηγορία. Το οποίο θα μιλήσουμε αργότερα, το πώς και τι. Είναι βασική προϋπόθεση αυτό. Ωραία. Τώρα, σαν ερασιτέχνης, αν πετάς 50 μέτρα ακτίνα γύρω από σένα, δεν χρειάζεται να έχεις αποδήλωση τίποτα. 50 μέτρα. Α, 50 μέτρα ύψος και 50 μέτρα ακτίνα. 50 μέτρα ακτίνα γύρω-γύρω από σένα, δεν χρειάζεται να κάνεις απολύτως τίποτα. Το πετάς χωρίς άρες, χωρίς τίποτα, βγάζεις ό,τι θέλεις. Ναι, τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ούτε σαν ερασιτέχνης, ούτε σαν επαγγελματίας. Απλά επαγγελματίας πρέπει να έχεις δίπλωμα. Τώρα, στο επαγγελματικό κομμάτι, τι περιορισμούς έχουμε. Δηλαδή, έστω ότι κάποιος επαγγελματίας. Συμπλώσω λίγο τα όρια. Α, όχι. Okay, υπάρξει παρανόηση. Γενικά, μέχρι τα 120 μέτρα ύψος είναι το όριο που επιτρέπεται η πτήση drone και 500 μέτρα οριζόντια. Είτε επαγγελματίας, είτε ερασιτέχνης. Ωραία. Απλά η διαφορά είναι ότι πρέπει ο καθένας που πετάει από τα 50 μέτρα ευθεία οριζόντια να κάνει ένα σχέδιο πτήσης στην ΗΠΑ, το οποίο σαν ερασιτέχνης δεν χρειάζεται. Μπορείς να το κάνεις και σαν ερασιτέχνης δηλαδή. Απλά μπαίνεις στο site της ΗΠΑ, παίρνεις ένα κωδικό χειριστή. Ωραία. Πας μια πριν πετάξεις στην περιοχή που θέλεις, κάνεις την αίτηση, εγκρίνεται κατευθείαν. Εφόσον είσαι. Είναι νόμιμος. Φαντάζομαι μια εύκολη διαδικασία. Είναι πολύ εύκολη. Ωραία. Τώρα, μια και πιάσαμε και τους επαγγελματίες, πόσο κοστίζει μια άδεια, ένα δίπλωμα οδήγησης drone, να το πω έτσι λαϊκά? Σε αυτή την ερώτηση νομίζω θα μου την κόψει το λογιστήριο. Δεν με αφήνει να απαντήσω. Απλά να πω ότι έχουμε μια πολύ καλή προσφορά για τους φωτογράφους που βρίσκονται εδώ πέρα στην εκδήλωση. Ισχύει μέχρι 31 Οκτωβρίου. Ωραία. Και πόσο χρόνο παίρνει?
Δηλαδή, ξεκινάει κάποιος σήμερα, πρέπει να κάνει θεωρητικά, έχει και να πετάξει όντως drone. Πώς γίνεται η όλη διαδικασία, να πούμε λίγο στο κοινό. Τα μαθήματα που πρέπει να παρακολουθήσουν είναι μια εβδομάδα στη σχολή μας. Θεωρητικά. 50 ώρες θεωρία. Συγγνώμη λίγο, με ενημερώνουν από το control ότι έχουμε ένα μικρό θεματάκι. Θα κάνουμε λίγο μια παύση. Θα κάνουμε λίγο μια παύση και θα επιστρέψουμε σε... Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Είμαστε εννοείται live. Συμβαίνουν και τα τεχνικά προβληματάκια. Δεν μας πούν όμως. Και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο πώς κάποιος βγάζει δίπλωμα άδειας για να πετάει drones. Είπαμε ότι υπάρχουν τα θεωρητικά μαθήματα και τα πρακτικά. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δώσει εξετάσεις θεωρητικές στην υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας να πάρει βεβαίωση πρακτικής, την οποία παίρνει από τη σχολή μας. Είναι 50 ώρες θεωρία, ο οποίος βγαίνουν σε μια εβδομάδα. Ωραία. Και περιλαμβάνει μαθήματα όπως αεροναυτιλία, αεροδυναμική, κανόνες εναέρεσης κυκλοφορίας. Okay. Και αφού τα πάρει συνέχεια, αυτά. Ναι. Συνέχεια πρέπει να κατέβει αναγκαστικά μια μέρα Αθήνα. Έχουμε ένα θέμα με Θεσσαλονίκη Αθήνα. Ναι. Αναγκαστικά. Για ποιο λόγο αυτό? Δυστυχώς οι εξετάσεις γίνονται μόνο Αθήνα οι θεωρητικές. Α, οι θεωρητικές είναι στην Αθήνα μόνο. Εντάξει. Okay, άρα πρέπει να το ξέρετε γι' αυτό. Είναι αυθημερών, πρωί πάτε, απόγευμα γυρίζετε. Ωραία. Και στη συνέχεια ακολουθεί, να πούμε βασικά ότι οι ερωτήσεις είναι 350 και βάζουν 50, είναι σταθερές δηλαδή. Δεν αλλάζουν όπως το δίπλωμα οδήγησης. Okay. Και στη συνέχεια ακολουθεί πρακτική εκπαίδευση στη Θεσσαλονίκη. Εσείς αναλαμβάνετε αυτή τη δουλειά? Συνεργαζόμαστε ναι, με εκπαιδευτή. Ωραία. Οπότε γίνεται Θεσσαλονίκη. Okay. Πόσες ώρες είναι και εκεί η εκπαίδευση? 12 και 18 ώρες για την D κατηγορία. Ωραία. Ας πούμε για μια κοινή που είναι ας πούμε ένα Mavic Pro που έχει πολλοί κόσμος. Το Mavic Pro είναι 3 ώρες εκπαίδευση. Ωραία. Ενώ ένα πιο μεγάλο drone, πιο βαρύ, φαντάζομαι ότι πάει με το βάρος του drone. Ναι, ναι. Phantom δηλαδή είναι 7 ώρες. Μάλιστα, και τα πιο μεγάλα είναι στις, είπαμε, στις... Του Inspire 2, ας πούμε, είναι στις 12 ώρες ή του Agras. Ωραία. Και ετοιμάζουν και μια μεγάλη έκπληξη. Θα είμαστε πρώτοι στην Ελλάδα, το οποίο θα βγάλει κατηγορία D, 25 έως 150 κιλά. Αυτό δεν είναι drone, αυτό είναι σχεδόν ελικόπτερο. Είχαμε το θηρίο, τώρα θα βγάλουμε το super θηρίο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά την ασφάλιση των drone, τι γίνεται στην Ελλάδα? Τώρα, το θέμα της ασφάλισης. Συγγνώμη, στο λεπτάκι. Παρακαλώ. Είναι χαμηλόφωνος πιο πολύ από σένα. το μικρόφωνο εδώ. Να δω κάτι. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Συνεχίζουμε. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά, είπαμε, την ασφάλεια των drone, να ασφαλίσουμε ένα drone. Υπάρχουν εταιρείες στην Ελλάδα? Τι κοστολόγιο περίπου ζητάνε αυτές οι εταιρείες? Και πρέπει να ασφαλίζει και ο ερασιτέχνης ή μόνο ο επαγγελματίας? Βασικά πρέπει να το ασφαλίζουν όλοι, είτε ερασιτέχνες είτε επαγγελματίες, από τη στιγμή που θέλεις να πετάς κοντά σε κόσμο, δίπλα σε κτίρια. Okay. Γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, έχεις ευθύνη αστικής ευθύνης. Να πέσει κάποιο κεφάλι. Ναι. Είτε το τραυματίσεις, ή χτύπα ξύλο, μπορεί ακόμα και να το σκοτώσεις, υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος, ή να αποκαλύψεις ζημιά. Ναι. Οπότε, καλό να κάνετε ασφάλεια. Είναι ανάλογη περίπτωση με το να οδηγείς αυτοκίνητο χωρίς ασφάλιση. Αν κυκλοφορείς, ναι. Ανασφάλιστος που λέμε. Τώρα το κόστος
Περίπου, έτσι, παίζει γύρω στα 300 ευρώ και αυτό είναι ανάλογα. Έτσι, ναι, ναι. Είναι ανάλογα. Συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο από την εταιρεία. Είναι ασφαλιστική. Οπότε ανάλογα σου φτιάχνει το συμβόλαιο. Αυτέ τι ασφαλιστικέ εταιρείε που ξέρουμε όλοι και υπάρχουν στην αγορά για αυτοκίνητο, για παράδειγμα, αναλαμβάνουν και αυτέ τι ειδικέ εταιρείε. Κυρίω έχουν βγει και διάφορε εταιρείε. Καλό είναι ο κόσμο να πηγαίνει σε εταιρείες μεγάλες, τις οποίες ξέρει και πιστεύεται. Γιατί θα μπορεί να βρεθεί σε ανάλογη περίπτωση με το να είσαι ασφαλισμένο σε μια εταιρεία και να χτυπήσει με αυτοκίνητο, και μετά να ψάξει να βρει που είναι αυτή η εταιρεία. Και μετά τραχαγύρευε που λένε. Εμείς συνεργαζόμαστε βασικά σαν σχολή και δίνουμε και εκτός μαθητές με την Alliance, ωραία, που είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ασφαλιστικές στον κόσμο. Και οπότε δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, φαντάζομαι. Να αναχρίαστη που λένε. Να αναχρίαστη βασικά. Αυτό. Ωραία. Και γενικά η αγορά των drones έχει μεγάλη εφαρμογή και σε φωτογράφους και σε βιντεογράφους. Υπάρχει κάποιο τμήμα που να εξειδικεύεται στις λήψεις με drone, τεχνικές κίνησης κτλ. Ναι, είμαστε πολύ σύντομα, θα ανακοινώσουμε και ένα πρόγραμμα ειδικό για φωτογράφους βιντεολήπτες. Ωραία. Το οποίο θα μπαίνει και σαν ειδικό μαχαιριστή. Οπότε θα μετράτε σαν extra person. Καλό αυτό που είδε. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν βασικά άπειρες εφαρμογές σε τομείς. Ναι, ειδικά για τοπογράφους πλέον είναι το α και το ω στη δουλειά τους. Είναι... Ακόμα και σε φωτογράφους γάμους, ναι, που ασχολούμαι και εγώ με φωτογραφία γάμου, τα τελευταία χρόνια έχει μπει πάρα πολύ το ελικοπτεράκι στη ζωή μας. Τι άλλες εφαρμογές υπάρχουν περιοδικά? Είναι άπειρες. Π.χ. γεωργία ακριβίας, ψεκασμοί, αεροψεκασμοί, πασματογράφηση χωραφιών, τοπογραφία, επιθεωρήσεις κτηρίων φωτοβολταϊκών αναμογετριών. Τίποτα από το κράτος παίζει, τίποτα για τα δάση, για αυτά παίζει κάτι, φαντάζομαι, δεν ξέρω, ρωτάω. Υπάρχουν και εξομοδικές αποστολές έρευνας και διάσωσης. Ένας τομέας που θα έχει μεγάλη εφαρμογή το επόμενο διάστημα, γιατί στην Ελλάδα θα είναι υποβρύχια drone. Υποβρύχια drone. Ναι, ναι, το οποίο βγάζει φωτογραφίες, ακόμα και, και για ψάρεμα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις. Αυτό δεν το ήξερα, είναι η αλήθεια, αλλά ναι, κάτι που μαθαίνουμε κιόλας. Είναι κάτι που θα έχει μεγάλη έξαρση, πιστεύω, τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχεις να κάνεις κάποιο άλλο τελικό σχόλιο, να πεις κάτι στον κόσμο που παρακολουθεί. Κάποιο άλλο τελικό σχόλιο δικό σου. Να θυμάστε πάντα ότι οι νόμοι και ειδικά για όσον αφορά τα drone έχουν γίνει για να προστατεύσουν τα επανδρομένα αεροσκάφη, ώστε να μην υπάρχει κάποιο ατύχημα. Αυτό είναι πάνω από όλα. Και γι' αυτό άλλωστε υπέπτει στην υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας. Όπως βγαίνεις έξω στον δρόμο και δεν είσαι ελεύθερος να οδηγείς με το αυτοκίνητο που θες, είσαι και στον ουρανό, υπάρχουν δρόμοι και κανόνες. Και πρέπει να τους ακολουθούμε. Πολύ καλό βασικό. Είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι κάτι καινούριο στις ζωές μας. Οπότε καλό είναι να συμβαδίζουμε με τους κανόνες ασφαλείας και με τους ειδικούς πάντα. Να ασφαλίζουμε τα ντρόν μας, να αποκτάμε την εξειδίκευση και το δίπλωμα που χρειάζεται. Και αυτό γίνεται μόνο με τους ειδικούς. Ευχαριστούμε πολύ που είχαμε την τιμή να βρεθούμε κοντά σας. Εμείς σας ευχαριστούμε για που είστε εδώ και μας ενημερώνετε και όλο τον κόσμο. Θα είμαστε και αύριο εδώ 2 η ώρα. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες. Έρχεστε στο Πόρτο Παλάς στη Θεσσαλονίκη. Όλη μέρα εδώ θα είναι τα παιδιά. Έχουν το δικό του stand. Έρχεστε, ρωτάτε ό,τι σας κατέβει στο κεφάλι. Εδώ. Τα παιδιά είναι πρόθυμοι να σας απαντήσουν σε ό,τι χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Λοιπόν, τώρα κάνουμε ένα μικρό break και θα έρθει ο Βάιος να με αντικαταστήσει και να πάρει μια μήνυση συνέντευξη από τον Ευτύχη τον Πλέτση. Γεια Ευτύχη, εδώ! Αυτό ήταν το πρώτο πλάνο του πιλωτικού μας